Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV. Πάμε να παρακολουθήσουμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους και επιστρέφουμε. Θρήνος στην Ιερά Πέτρα για την 26χρονη Μαρίνα, η οποία έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στην Ιγουμενίτσα, βυθίζοντας το πένθος στην οικογένειά της. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Η μοίρα της έπαιξε άσχημο παιχνίδι λίγους μήνες πριν το γάμο της. Άκρος χειμερινός ο καιρός στην Κρήτη μέχρι και την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Οι καιρικές συνθήκες θα σημειώσουν σημαντική επιδείνωση το Σαββατοκύριακο, οπότε και αναμένονται βροχές με χιονόνερο, σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες μάλιστα την διάρκεια της Κυριακής θα είναι ισχυρές. Κατέβηκε στην αγορά για να κάνει τα ψώνια του, αλλά βρέθηκε στο νοσοκομείο μέρες γιορτινές με σοβαρό τραύμα στη λεκάνη και αναμένοντας να χειρουργηθεί. Ο λόγος για έναν 70χρονο, ο οποίος βρέθηκε να κάνει πατινάζ στο κέντρο του Ηρακλείου, καθώς γλίστρησε στις φρεσκοτοποθετημένες πλάκες στην οδό Ήδης. Ξεκινάμε το δελτίο μας σε κλίμα δυσάρεστων ειδήσεων. Σοκ στην Ιερά Πέτρα από το θάνατο της 26χρονης Μαρίνας, η οποία έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στην Ιγουμενίτσα και μάλιστα λίγους μήνες πριν παντρευτεί. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, βυθίζοντας το πένθος, οικογένεια και φίλους. Ο Νίκος Φούρναρης, ο συνάδελφος, μας ενημερώνει. Νίκο. Καλησπέρα, Νίκο, κυρίες και κύριοι. Ο λόγος για την 26χρονη Μαρίνα Κοκκίνη, με καταγωγή από την Ιερά Πέτρα, η οποία χθες το πρωί, ανήμερα Χριστουγέννων, οδηγώντας το αυτοκίνητό της στον επαρχιακό δρόμο Ιγουμενίτσας Αγίας Μαρίνας, έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε κολόνα φωτισμού. Η νεαρή κοπέλα μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο τμήμα επιγόνων περιστατικών του νοσοκομείου Φιλιατών στην Ιγουμενίτσα, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να σώσουν τη ζωή της. Η τραγική είδηση, όπως είναι φυσικό, μεταφέρθηκε γρήγορα στην κοινωνία της Ιεράπετρας και προκάλεσε τεράστια λύπη, με πολλά αναπάντητα ερωτήματα για τον απροσδόκητο χαμό της νεαρής κοπέλας. Η 26χρονη Μαρίνα σπούδαζε και εργάζονταν στην Ιγουμενίτσα, ενώ ήταν αραβωνιασμένη με έναν κάτοικο της περιοχής και μάλιστα ετοιμάζονταν να παντρευτούν το προσεχές καλοκαίρι. Ένα μάθημα πριν την απόκτηση του πτυχίου της όμως και λίγους μήνες πριν από το γάμο της, ο θάνατος έσβησε τα όνειρά της. Μέλη της οικογένειάς της έχουν μεταβεί στην Ιγουμενίτσα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, η σωρός της 26χρονης Μαρίνας θα βρεθεί στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσης Ιεράπετρας στις 10 το πρωί του Σαββάτου, ενώ η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στις 12 το πρωί. Νίκο. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ για την ενημέρωση. Ο καιρός στην Κρήτη σε τελείως διαφορετικό κλίμα συνεχίζουμε. Ο καιρός στο νησί είναι άκρος χειμωνιάτικος και μάλιστα αναμένεται να επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο μέσα στο Σαββατοκύριακο, με κύρια χαρακτηριστικά του καιρού τις καταιγίδες και τους ισχυρούς ανέμους. Στο έλεος της κακοκαιρίας, θα μπορούσε να πει κανείς, στο νησί της Κρήτης. Πριν από λίγο, το Λιμεναρχείο Ηρακλείου εξέδωσε και ένα δελτίο τύπου μέσα από το οποίο προτρέπει τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Η Βίκη Παπαδογιαννάκη, συνάδελφος, μας ενημερώνει σχετικά. Βίκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Πολύ ψυχρές αέριες μάζες θα κινηθούν προς τη χώρα μας μέσα στις επόμενες ώρες. Η κακοκαιρία θα αρχίσει να εκδηλώνεται από τις νότιες και ανατολικές περιοχές με κύρια χαρακτηριστικά την πτώση της θερμοκρασίας, τις χιονοπτώσεις, τις βροχές και τις καταιγίδες. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Μανώλη Λέκα, στην Κρήτη τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εκδηλώνονται από το Σάββατο. Θα επηρεαστούν όλες οι περιοχές του νησιού, κυρίως με βροχές και καταιγίδες. Κύριο χαρακτηριστικό, ωστόσο, θα είναι οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ θα έχουμε και ενίσχυση των ανέμων, γι' αυτό και η προειδοποίηση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου. Έτσι κι αλλιώς οι λιμενικές αρχές του νησιού βρίσκονται σε επιφυλακή και το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, όπως πολύ σωστά ανέφερες, εξέδωσε νωρίτερα έκτακτη ανακοίνωση με την οποία προειδοποιεί τους ιδιοκτήτες σκαφών για εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων με ενίσχυση των βόρειων και ανατολικών ανέμων που θα φτάνουν σε ένταση τα 6 μποφόρ. Να σας πω ότι στα Πελάγια, σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι άνεμοι θα φτάνουν μέχρι και τα 9 μποφόρ. Κάτι που σημαίνει ότι είναι πολύ πιθανό να έχουμε προβλήματα και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Θα το δούμε αυτό μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Από εκεί και πέρα
θα έχουμε σίγουρα χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης. Ήδη από σήμερα εκδηλώνονται πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, σημειώνονται πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι στη Σαμαριά σήμερα ο υδράργυρος δεν ξεπέρασε τους 5 βαθμούς Κελσίου. Επίσης στα Ανόγια και τον Τζερμιάδο τους 7 βαθμούς, στα Σταυράκια και την Νεάπολη τους 11 βαθμούς Κελσίου. Παίρνουμε έτσι μια πρώτη γεύση από την κακοκαιρία των επόμενων ημερών. Ακόμη και αυτή την ώρα στα Χανιά, Νίκο, κυρίες και κύριοι, ο υδράργυρος δεν ξεπερνά τους 11 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα, Βίκυ, να σε ευχαριστήσω πολύ για την ενημέρωση. Χριστούγεννα στο νοσοκομείο με βαρύτατο τραύμα στην περιοχή της Λεκάνης έκανε ένας 70χρονος έπειτα από πτώση στην οδό Ίδης, όπως ο ίδιος καταγγέλει στην Κρήτη TV. Το υλικό με το οποίο έχει πεζοδρομηθεί το σημείο ήταν και η αφορμή που τις επόμενες ημέρες θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Στο νοσοκομείο πέρασε κλινήρι στις μέρες των Χριστουγέννων ο κύριος Βαγγέλης Ζερβάκης, ο οποίος στην παραμονή των Χριστουγέννων κατέβηκε στην αγορά για μερικά ψώνια. Καθώς όμως περπατούσε στην οδό Ίδης, άρχισε να κάνει πατινάζ στις φρεσκοτοποθετημένες πλάκες που, όπως αποδείχθηκε, δεν τα σηκώνουν τα νερά. Έτσι, ο 70χρονος, όπως αναφέρει στην Κρήτη TV, βρέθηκε στο έδαφος φωνάζοντας για βοήθεια, έχοντας υποστεί σοβαρότατη ζημιά στην περιοχή της Λεκάνης. Εγώ έχω περάσει πολλές φορές από εκεί πέρα, γιατί κατεβαίνω τακτικά στο Ηράκλειο. Οι πλάκες εκεί πέρα που έχουν βάλει είναι σαν τζάμι. Και μάλιστα, επειδή ήταν βρεμένες και τρέχανε νερά. Έλεγα στον εαυτό μου, Βαγγέλη, πρόσθεση τώρα εδώ να μην πέσει. Και δεν το είχα προλάβει να το σκεφτώ και πέφτω. Ο άνθρωπος εκεί που κάνει το κατάστημα. Ναι. Ναι, ήρθε και με σήκωση, γιατί με είδε που έπεσα. Και πήγα εγώ να σηκωθώ, αλλά ξανάπεσα, διότι έσπασε το ισχύο μου. Με πήγαν εκεί και έκατσα στην καρέκλα, πήραν τηλέφωνο το ασθενοφόρο. Ήρθα το ασθενοφόρο μετά από γρήγορα βέβαια. Ο 70χρονος βρισκόμενος στο κρεβάτι του πόνου από την προηγούμενη Τρίτη ετοιμάζεται πλέον να υποβληθεί σε χειρουργείο τις επόμενες ημέρες. Ναι. Περιμένω να με χειρουργήσουν. Δεν μπορώ να σηκωθώ, δεν μπορώ να κουνηθώ, δεν μπορώ τίποτα. Δηλαδή με αφορμή το πέσιμο, μετά το πέσιμο μπαίνετε χειρουργείο, έτσι. Ναι. Περιμένω τώρα το Σάββατο να με χειρουργήσουν. Σάββατο, Κυριακή μου έχουν πει, μπορεί και Δευτέρα, δεν ξέρω τώρα. Ναι, κεφαλικό λέγεται αυτό. Ο μήλος μέσα έσπασε. Δεν είναι το μοναδικό άτομο, ωστόσο, που μεταφέρεται στο νοσοκομείο λόγω πτώσης στο κέντρο της πόλης. Καθώς, όπως θα ακούσετε τον ίδιο, οι γιατροί τον ενημέρωσαν πως άλλα 5 άτομα και ένα μικρό παιδί είχαν την τύχη του 70χρονου. Αυτό σας το είπε ο γιατρός, δηλαδή. Ναι, έχει εμπειρία. Ο γιατρός λέει, να ξέρεις, λέει πώς έρχονται από εκεί, από τις πλάκες εδώ και τους φτιάχνουμε. Λέω, γιατροί, και τι κάνετε, γιατί δεν κάνετε μια επιστολή να τη στείλετε στο Δήμο, στην τεχνική υπηρεσία, να λάβουν τα μέτρα τους. Κατ' εμέ, αυτό που έκαναν εκεί η τεχνική υπηρεσία του Δήμου, ναι, είναι έγκλημα. Έγκλημα. Και να σας πω και κάτι, πληροφορήθηκα μετά από ένα φίλο μου που με ήρθε και μέτρα, ότι στα Ψαράδικα πέθανε 5 άτομα. Ο κύριος Βαγγέλης Ζερβάκης, έξαλλος για την απερισκεψία όσων ευθύνονται για την κατάστασή του, προαναγγέλει έως και μηνύσεις σε δεύτερο χρόνο, καθώς αυτό που προέχει μετά τη χειρουργική επέμβαση είναι να αναρρώσει το γρηγορότερο δυνατό. Ναι, βεβαίως θα κινηθώ νομικά, διότι εγώ δεν φταίω να πληρώνω εγώ αυτή τη φασαρία τώρα και να τρεβάω τόσους πόνους εδώ πέρα, να πούμε. Θα ζητήσω από τον γιατρό να μου κάνει μια βεβαίωση πότε ήρθα, πότε θα βγω, τι μου έκανε και θα κινηθώ νομικά. Μάλιστα. Διότι αυτά τα πράγματα, αν δεν μιλήσω ένα, δεν μιλεί ο άλλο, τα τελευταία θα πέφτουν 10-10-20-20 πλατεία δική. Χριστουγεννιάτικο είναι το κλίμα σε οροπέδιο Λασιθίου και Ανόγια, όπου ο υδράργυρος κατρακύλησε στους 6 και 5 βαθμούς αντίστοιχα, με τα γραφικά χωριά να πλημμυρίζουν από επισκέπτες. Μέχρι αργά το βράδυ, όπως εκτιμάται, θα χορηγηθεί η κίνηση στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτη, στο παλιό εθνικό δίκτυο, καθώς και στους επαρχιακούς δρόμους, με τα μέτρα οδικής ασφάλειας να είναι αυξημένα. Με χαλάζι ξύπνησαν δημότες και επισκέπτες στο οροπέδιο Λασιθίου, όπου οι πληρότητες στα καταλήματα αγγίζουν ακόμη και το 100% την περίοδο των Χριστουγέννων. Τα περισσότερα καταλήματα είναι γεμάτα και έχουμε ελάχιστη διαθεσιμότητα σε κρεβάτια αυτές τις μέρες, μέχρι και τα φώτα. Έχει αρκετό κόσμο που προτιμάει το οροπέδιο για τις χειμερινές του διακοπές. Το πρωί είχε αρκετό χαλάζι. Με αποτέλεσμα έτσι να ενθουσιαστεί ο κόσμος, οι ταβέρνες είναι έτοιμες, έχουν ανάψει τα τζάκια. Υπάρχει έτσι ένα πνεύμα εορταστικό, χριστουγεννιάτικο, έτσι ένα τοπίο πραγματικά γιορτινό.
Ο Δήμαρχος Οροπεδίου Γιάννης Στεφανάκης εκφράζει την ικανοποίησή του, ενώ από το βράδυ της Κυριακής, οπότε θα κάνει την εμφάνισή του, ο Λευκός Επισκέπτης, οι υπηρεσίες του Δήμου θα βρίσκονται σε επιφυλακή. Και είμαστε σε ετοιμότητα σε κάθε περίπτωση για να αντιμετωπίσουμε κάθε φαινόμενο. Από Κυριακή το βράδυ, μάλλον, από ό,τι δείχνουν η Μετεωρολογική Υπηρεσία, τα προγνωστικά είναι από Κυριακή βράδυ να έχουμε χιονόπτωση, ναι. Τώρα είμαστε γύρω στους 6 βαθμούς Κελσίου. Χριστουγεννιάτικο το σκηνικό και στα Ανόγια, όπου το κρύο είναι τσουχτερό. Επισκέπτες απολαμβάνουν στις παραδοσιακές ταβέρνες το φημισμένο αυτό και αυθεντικές ντόπιες σπεσιαλιτέ, ενώ γεμάτα από κόσμο είναι και τα καφενεία, όπου όλοι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Μυρίζει Χριστούγεννα, μυρίζει ο καιρός που πρέπει να είναι. Σήμερα έχει πάρα πολύ κόσμο, έχει πάρα πολλούς επισκέπτες, όπως και την 24 το βράδυ που εμείς λειτουργούμε για την λειτουργία των Χριστουγέννων, οι εκκλησίες ήταν γεμάτες. Είναι γεμάτα τα καταλήματα, έχει πάρα πολύ κόσμο στο χωριό, τα καφενεία είναι μια μεγάλη παρέα ντόπιοι και επισκέπτες, από το απόγευμα και το βράδυ μέχρι τα ξημερώματα πάει, οι ταβέρνες το ίδιο. Δόξα τω Θεώ, είναι μια πολύ ευχάριστη και όμορφη ατμόσφαιρα. Ενώ οι εκτιμήσεις δίνουν και παίρνουν και το πότε τα Ανόγια θα ντυθούν στα Λευκά. Οι βοσκοί ειδικά που έχουν το ζόρεντον με τα πρόβατα και παρακολουθούν και λένε για χιόνι στα 650 μέτρα από ό,τι λένε οι διάφοροι μετεωρολογικοί σταθμοί. Από Κυριακή ή από Σάββατο. Από Κυριακή. Πάντως οι προφήτες του χωριού, εντός αγωγικών είναι προφήτες, οι ανθρώποι δηλαδή, κάποιοι βοσκοί που παρακολουθούν τις ημερομηνίες του Αυγούστου, έχουν μελήσει για 5 με 6 του Γενάρη χιόνι στα Ανόγια. Επιποδός βρίσκεται και η τροχαία Ηρακλείου, με συνεργεία ελέγχου να βρίσκονται σε κομβικά σημεία για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και κατά την επιστροφή των εκδρομέων. Μέχρι τις 10 το βράδυ, 4 συνεργεία ελέγχου θα βρίσκονται στο παλιό εθνικό δίκτυο Ηρακλείου Αγίου Νικολάου και Ηρακλείου Ρεθύμνου, καθώς και στο επαρχιακό δίκτυο Ηρακλείου Μυρών και Ηρακλείου Βιάνου. Καθημερινά και ιδιαίτερα στις μέρες των εορτών, όλοι οι αστυνομικοί και ιδιαίτερα αυτοί που υπηρετούν στο Τμήμα Τροχιάς Ηρακλείου βρίσκεται στους δρόμους για τη διευκόλυνση κυρίως των συμπολιτών μας και για την προστασία των ιδίων προκειμένου να μην τραυματιστούν αν τυχόν εμπλακούν σε ένα τροχαίο ατύχημα. Γίνονται συνεχείς τροχονομικοί έλεγχοι, δίδεται ιδιαίτερη έμφαση σε επικίνδυνες παραβάσεις όπως είναι η οδήγηση υπό την επίδραση ενοπνεύματος, η ανάπτυξη υπερβολικής ταχύτητας, η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη. Από τους δεκάδες ελέγχους για αλκοτέστ, βεβαιώθηκαν το πρωί 10 παραβάσεις για μέθη στην καρδιά του Ηρακλείου. Ακόμη κόπηκαν πρόστιμα για παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη και για χρήση κινητού κατά την οδήγηση. Τις τελευταίες 3 μέρες βεβαιώθηκαν αρκετές παραβάσεις για μέθη, υπερβολική ταχύτητα και αντικανονικό προσπέρασμα, σύμφωνα με τον υποδιοικητή της τροχιάς Ηρακλείου, Στέλιο Καρακούδη. Η κίνηση στα κέντρα των πόλεων είναι υποτονική και ελαφρώς μειωμένη σε σχέση με πέρυσι, με τις πληρότητες ωστόσο σε περιοχές όπως τα Ανόγια και το Οροπέδιο, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ το οποίο προηγήθηκε, αγγίζουν το 100%. Σήμερα, μάλιστα, έδεσε και ένα κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι του Ηρακλείου με 2.400 επιβάτες. Τα δρομολόγια θα αυξηθούν κατά το νέο έτος. Η Ευαγγελία Μαρινάκη έχει το ρεπορτάζ και μας ενημερώνει. Ευαγγελία, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο, κυρίες και κύριοι. Υποτονική λοιπόν ήταν η τουριστική κίνηση της πόλης της Κρήτης για τις μέρες των Χριστουγέννων. Καθώς οι μέρες αυτές τουριστικά ανήκουν στις ορεινές περιοχές της υπηρετικής Ελλάδας και στις μεγάλες πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Παραδοσιακά όμως, τις ημέρες των Χριστουγέννων, οι επισκέπτες που έρχονται στην Κρήτη είναι κυρίως Έλληνες, πολλοί από τους οποίους συνδυάζουν τις διακοπές τους με την επίσκεψη σε φίλους και συγγενείς. Οι περισσότεροι λοιπόν που επέλεξαν να μετακινηθούν για τις γιορτές των Χριστουγέννων στην Κρήτη αναζήτησαν φτηνές λύσεις τύπου Airbnb ή φιλοξενήθηκαν σε σπίτια φίλων και συγγενών. Σε ό,τι αφορά τώρα στα ξενοδοχεία, παραδοσιακά στην Κρήτη στις ημέρες των Χριστουγέννων παρατηρείται μια κίνηση στα ξενοδοχεία εντός των πόλεων, ωστόσο φέτος οι πληρότητες ήταν πολύ χαμηλά. Χαρακτηριστικό είναι, Νίκο, το γεγονός ότι στην πόλη του Ηρακλείου η πληρότητα των καταλημάτων δεν ξεπέρασε το 65% την ώρα που πέρυσι στις γιορτές των Χριστουγέννων η πληρότητα έχει αγγίξει το 85% για την πόλη του Ηρακλείου μιλάμε. Παρόμοια είναι η εικόνα που αναμένουν και περιμένουμε μάλλον για την επόμενη εβδομάδα για όλες τις πόλεις της Κρήτης με την τουριστική κίνηση και για την πρωτοχρονιά να αναμένεται υποτονική. Την ίδια ώρα, όπως είπες και εσύ πριν, την τιμητική τους έχουν οι ορεινοί προορισμοί. Μιλάμε για το Οροπέδιο Λασιθίου, για τα Νόγια και γενικότερα για χωριά του Ψιλορίτη. Εκεί όπου, όπως καταλαβαίνεις, επικρατεί το αδιαχώρητο
με τις πληρότητες στα περισσότερα καταλήμματα να αγγίζουν το 100%. Και οι πληροφορίες λένε, Νίκο, πως η αναμενόμενη επιδείνωση του καιρού και το πιθανόν χιονισμένο Σαββατοκύριακο να έχει αυξήσει περισσότερο την όρεξη και τη ζήτηση για διακοπές με λευκό φόντο εν ώψη της πρωτοχρονιάς. Και βέβαια έδεσε και ένα κρουαζιερόπλοιο σήμερα στο λιμάνι του Ηρακλείου, 2.400 επιβάτες και γύρω στα 700 άτομα προσωπικό. Έτσι είναι. Σήμερα λοιπόν, ναι, μεν το Ηράκλειο θύμιζε μια έρημη πόλη, καθώς δεν έβλεπε έτσι άνθρωπο εύκολα να κυκλοφορεί, λόγω κυρίως του καιρού. Ωστόσο, ένα κρουαζιερόπλοιο έκανε τη στάση του εδώ στο λιμάνι του Ηρακλείου και η παρουσία των τουριστών ήταν εμφανέστατη και έδωσε έτσι για λίγο ζωή σε μια άδεια πόλη. Συνολικά, οι επιβάτες που κατέφτασαν ήταν 2.400 άτομα και 730 τα μέλη του πληρώματος και έμειναν αρκετά στο Ηράκλειο, έμειναν για περίπου 8 ώρες. Καθώς το κρουαζιερόπλοιο έδωσε στις 9.30 το πρωί και έφυγε γύρω στις 6 το απόγευμα. Να σου πω όμως ότι δεν ήταν και το τελευταίο κρουαζιερόπλοιο που είδαμε για φέτος, τουλάχιστον στο λιμάνι του Ηρακλείου, καθώς το Σάββατο περιμένουμε ένα νέο κρουαζιερόπλοιο, ενώ στις 15 Ιανουαρίου θα έχουμε ακόμη ένα. Και να σου πω βέβαια, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, από τον Μάρτιο ξεκινούν και τα τακτικά δρομολόγια, τα κρουαζιερόπλοια στο λιμάνι του Ηρακλείου. Μάλιστα, Ευαγγελία, να σε ευχαριστήσω πολύ. Ραγδαίες εξελίξεις σηματοδοτεί τώρα η απόφαση Ερντογάν να στείλει στρατεύματα και πολεμικό υλικό στη Λιβύη, πραγματοποιώντας παράλληλα επίσκεψη στην Τινησία. Παράλληλα, κατηγόρησε τις χώρες που στηρίζουν τις δυνάμεις του στρατηγού Χάφταρ, ενώ δεν δίστασε να επιτεθεί και στην Αθήνα, η οποία, όπως είπε, δεν θα έπρεπε να ασχολείται με θέματα χάραξης οικονομικών ζωνών. Ανεβαίνει επικίνδυνα η ένταση στη Λιβύη λίγες ώρες μετά την ομιλία του Τουρκού Πρόεδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Κοινοβούλιο, όπου ανακοίνωσε ότι επιταχύνει τις διαδικασίες για την αποστολή στρατευμάτων στη Λιβύη, προκειμένου να βοηθήσει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας που μάχεται απέναντι στο στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ. Κεσίτλη Αυρούπα και Αραπ ülkeleri tarafından desteklenen darbeci generale karşı mücadele yürüten Trablus yönetimine her türlü desteği verdik. Ο Ερντογάν συνεχίζει απτόητος και δηλώνει πανέτοιμος για το επόμενο βήμα, αφού απομένει μόνο η τυπική έγκριση από το τουρκικό κοινοβούλιο. Το νέο παραλήρημα Ερντογάν ακούμπησε όμως και την Ελλάδα, αφού όπως δήλωσε σε προκλητικό ύφος, η Ελλάδα δεν έχει καμία δουλειά με το μνημόνιο Τουρκίας Λιβύης. Şu anda Yunanistan'ın ne kıta sahanlığıyla bu işin alakası var? Πιστεύω ακράδαντα ότι με το διάλογο μπορούμε να βρούμε λύσεις σε προβλήματα τα οποία χρονίζουν εδώ και δεκαετίες. Αλλά αυτός ο διάλογος δεν μπορεί να γίνει σε καμία περίπτωση κάτω από συνθήκες πίεσης, εκβιασμών και προκλητικών ενεργειών από τη γειτονική χώρα. Είμαστε λοιπόν εδώ πέρα για να επαναεπιβεβαιώσουμε την πίστη μας στο διεθνές δίκαιο. Και ενώ η Αθήνα βρίσκεται σε διπλωματικό πυρετό και σε άμεση επικοινωνία με την Αίγυπτο, το Κάιρο στέλνει επιστολή στον ΟΗΕ με την οποία καταγγέλει επίσημα ως παράνομη τη συμφωνία Ερντογάν-Τρίπολης. Η κυβέρνηση της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου απορρίπτει και δεν αναγνωρίζει τα δύο μνημόνια κατανόησης. Τα θεωρεί άκυρα και χωρίς νομική ισχύ, με το αιτιολογικό ότι η διαδικασία με την οποία συνήφθησαν δεν συνάδει και παραβιάζει την πολιτική συμφωνία της Λιβύης που συνήφθη στην Τσιράτ στις 17 Δεκεμβρίου του 2015, ενώ επιτρέπει διάφορες μορφές στρατιωτικής συνεργασίας και ασφάλειας και τη μεταφορά όπλων και πυρομαχικών στον κύριο Σερά και στις δυτικές πολιτοφυλακές. Η κυβέρνηση της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου απορρίπτει και δεν αναγνωρίζει μέτρα, συμπεριφορές ή ένομα αποτελέσματα που μπορεί να προκύψουν από τα μνημόνια κατανόησης.
Άμεση ήταν η αντίδραση όμως και της Ρωσίας στην ανακοίνωση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι θα στείλει τουρκικά στρατεύματα στη Λιβύη. Λίγο μετά την ομιλία του Προέδρου της Τουρκίας, ο Ντιμίτρι Πέσκοφ, εκπρόσωπος του Προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν, καταδίκασε οποιαδήποτε παρέμβαση που θα επιχειρήσει η Άγκυρα. Έχουμε επανειλημμένως πει πως βλέπει η Ρωσία την κρίση στη Λιβύη. Επιδιώκουμε μία άμεση λύση της διένεξης και το τέλος της αιματοχυσίας στη χώρα. Η Τουρκία δεν κάνει βήμα πίσω λοιπόν από τη λογική της όξυνσης και των τεταμένων σχέσεων με την Ελλάδα, με νέο μπαράζ προκλητικών δηλώσεων συνεργατών του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν. Ο Λευτέρης Κουμαντάκης έχει τις εξελίξεις, μας ενημερώνει. Λευτέρη. Λοιπόν, μιλάμε για τουρκικά φιλοκυβερνητικά δημοσιεύματα, Νίκο, καθώς πήραν φωτιά, όπως αναμενόταν άλλωστε, φιλοκυβερνητικά μέσα τα οποία έψαχναν ούτως ή άλλως ψήγματα αρνητισμού, ψήγματα αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο χωρών, προκειμένου τελικά να φέρουν στην επιφάνεια ότι κάτι συνωμοσιολογικό συμβαίνει ακόμα και την ημέρα των Χριστουγέννων στην Κωνσταντινούπολη. Βλέπουμε και τα σχετικά δημοσιεύματα. Θα σου πω μόνο αυτό, ότι ήταν αρκετή η φράση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δέντια, που ανέφερε ο ίδιος στο Twitter ότι επισκέφτηκε τον Δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, στα αγγλικά γραμμένο. Και βέβαια εκεί βούηξαν τα φιλοκυβερνητικά τουρκικά μέσα, γιατί να υποθεί ως Κωνσταντινούπολη και να μην υποθεί ως Ίσταμπουλ. Από εκεί ξεκίνησε όλο αυτό. Δεν έλειψαν βέβαια, θα πρέπει να σου πω, και οι καχυποψίες του τουρκικού τύπου, που χαρακτήρισαν περίεργη τη συνάντηση του Νίκου Δέντια με τον Εκρέμ Ιμάμογλου, τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης. Και αυτό γιατί ήταν ένα τέτ-α-τέτ λιγόλεπτο, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη σκιά της επίσκεψης Ερντογάν στην Τινησία, θα σου θυμίσω, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε, προκειμένου να συνάψει φίλιες σχέσεις ο Ερντογάν με την Τινησία, με φόντο βεβαίως την συνθήκη και το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Λιβύης και Τουρκίας. Συναντήθηκε και με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, υπουργός και εξωτερικών. Και οι δύο, αντίμερα των Χριστουγέννων, προηγήθηκε βεβαίως η συνάντηση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, του Νίκου Δέντια, με τον Πατριάρχη, τον Οικουμενικό τον Βαρθολομαίο, και λίγο αργότερα και με τον Δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης. Έχουμε και σχετικές δηλώσεις ότι υπόθηκε μεταξύ των δύο ανδρών, οι οποίοι έδωσαν το στίγμα μιας καλής φιλίας μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας, η οποία θα πρέπει να υποδομηθεί μελλοντικά. Μπορούμε να τις παρακολουθήσουμε. Λευτέρη, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχηθώ σε όλες και όλους, καταρχήν σε όλους τους Ελληνίδες, όλες τις Έλληνες, στους Ορθόδοξους Χριστιανούς, αλλά και σε όλους τους ανθρώπους, απανταχού της Οικουμένης και εδώ, στους Τούρκους οικοδεσπότες μας, ό,τι καλό. Υγεία, ευτυχία, αγάπη και ευημερία. Bayram kutlu olsun. Burada hemşehrilerimizle buluşurken de aynı zamanda Yunanistan Dışişleri Bakanı'yla da bir arada olduk. Tabii hem iki komşu ülke Yunanistan ve Türkiye halkı için yeni yılın çok güzel geçmesini diledik. Türkiye'nin, Yunanistan'ın, dünyanın barışa ve huzura ihtiyacı var. Bu anlamda umuyorum çok güzel bir yıl olsun hep beraber çalışarak. Buradan tabii ki Yunanistan'daki komşularımıza, dostlarımıza da selam. Χωρίς νερό έμειναν ανήμερα Χριστουγέννων οι κάτοικοι της οδού Λουκά Πετράκη, μια ανάσα από το κέντρο του Ηρακλείου. Το πρόβλημα, όπως εξήγησαν, είναι έντονο εδώ και 6 μήνες, με τα συνεργεία της ΔΕΙΑΗ να μετατρέπουν ανά βδομάδα το δρόμο σε εργοτάξιο, χωρίς να έχουν εντοπίσει το πρόβλημα. Πιθανότατα, όπως επισημάνθηκε, οφείλεται σε διαρροή τεράστιων ποσοτήτων νερού που καταλήγουν σε υπόγεια πολυκατοικιών της γειτονιάς. Επέστρεψαν από τα χωριά τους ανήμερα Χριστουγέννων και αναγκάστηκαν να φύγουν και πάλι για τα χωριά, προκειμένου να κάνουν το μπάνιο τους κάτοικοι της οδού Λουκά Πετράκη στο Ηράκλειο, οι οποίοι γυρίζοντας από τη χριστουγεννιάτικη εξόρμησή τους, συνειδητοποίησαν ότι δεν είχαν σταγόνα νερού στα σπίτια τους. Με το που γυρνάμε το απόγευμα στο σπίτι μας, ανοίγουμε τις βρύσες για να κάνουμε μπάνιο και εννοείται ότι ήταν χωρίς νερό. Και αναγκαστήκαμε και ξαναφύγαμε και πήγαμε στα χωριά μας για να ξανακάνουμε πάλι μπάνιο. Μα είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Το πρόβλημα με το νερό στο συγκεκριμένο δρόμο, που είναι κάθετος στην οδό Χρυσοστόμου στα Τρία Πεύκα του Ηρακλείου, είναι γνωστό επί 6 μήνες, όπως λένε οι κάτοικοι, οι οποίοι εξηγούν ότι την ώρα που εκείνοι δεν έχουν νερό για να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες, σε υπόγεια πολυκατοικιών της ίδιας γειτονιάς, οι ποσότητες νερού που χάνονται είναι απίστευτες. Κάποια στιγμή μάθαμε ότι πλημμυρίζουν τα υπόγεια κάποιων πολυκατοικιών και από εκεί και έπειτα αρχίσαμε να αναρωτιόμαστε τι θα γίνει. Εμείς δεν έχουμε νερό και απέναντι πλημμυρίζουν και βάζουν βατράχους και το χύνουν στις αποχετεύσεις. Και μάλιστα όταν το νερό είναι τόσο αναγκαίο και τόσο πολύτιμο, όπως είναι στις ημέρες μας που έχουμε τέτοιες ανοβρίες.
οι κάτοικοι αποδίδουν το πρόβλημα με το νερό στην ανεξέλεγκτη διαρροή, η οποία επιχειρείται να αντιμετωπιστεί στα υπόγεια των πολυκατοικιών με τη χρήση απαντλητικών μηχανημάτων. Διαρροή που επί 6 μήνες αναδιαστήματα επιχειρείται συνολικά να αντιμετωπιστεί, πλην όμως παρά το γεγονός ότι ο δρόμος τους από τα πολλά σκαψίματα θυμίζει παζλ, ακόμη δεν έχει επιτευχθεί ως πρόβλημα και να επιληθεί. Βεβαίως έχουμε επικοινωνήσει πάρα πολλές φορές με την υπηρεσία, φυσικά με την επιπλέον χρέωση που έχει αυτή η υπηρεσία, που θα έπρεπε ως υπηρεσία του Δήμου να είναι χωρίς χρέωση και να ενημερώνουν οι δημότες ανά πάσα ώρα και στιγμή τη Δημοτική Αρχή για προβλήματα ίδρυυσης και άδρευσης. Οι υπάλληλοι συνεχώς μας λένε: γνωρίζουμε το πρόβλημα, είναι υπαρκτό, κάντε υπομονή και τις επόμενες ημέρες, αν εμείς πιέζουμε, ωραία, τις επόμενες ώρες θα σας δώσουμε νερό. Όμως αυτό το πράγμα πρέπει να τελειώσει εδώ. Οι κάτοικοι της Λουκά Πετράκη ζήτησαν να ασχοληθούν σοβαρά με το θέμα οι αρμόδιοι, εξηγώντας ότι στο χρέος τους ως φορολογούμενοι πολίτες ανταποκρίνονται με συνέπεια, όπως και στους λογαριασμούς του νερού, την ώρα που η καθημερινότητά τους έχει γίνει απρόβλεπτη, αφού η έλλειψη νερού είναι κάτι περισσότερο από συχνό φαινόμενο. Πρέπει επιτέλους να λάβουν τις ευθύνες τους αυτοί που έχουν την ευθύνη για αυτό το πρόβλημα. Δεν οφείλεται σε εμάς. Εμείς είμαστε πολίτες οι οποίοι μάλιστα είμαστε πολύ συνεπείς στους λογαριασμούς μας και θέλουμε καθημερινά να ανοίγουμε τη βρύση μας και να έχουμε νερό. Και όταν μάλιστα γνωρίζουμε ότι δεν έχει το Ηράκλειο και η περιοχή μας τέτοιο πρόβλημα. Δείτε σε λίγο. Σε ρυθμούς σαν ταράνι πόλη των Χανίων, καθώς για ένα τη συνεχή χρονιά χιλιάδες Άι Βασίληδες έτρεξαν για ιερό σκοπό. Μια διοργάνωση που έχει καταστεί θεσμός και πραγματοποιήθηκε και σήμερα με επιτυχία, με τους κριτικούς να είναι πιστοί στο ραντεβού τους. Σε άκρος χριστουγεννιάτικο κλίμα και με πνεύμα αλληλεγγύης και προσφοράς, η μεγάλη γιορτή του εθελοντισμού, το ένατο σαν ταράν Χανιά, το οποίο στήριξε και φέτος φιλανθρωπικά σωματεία. Χριστουγεννιάτικη περιπέτεια για μία παρέα τριών Φινλανδών, οι οποίοι χάθηκαν στη διάρκεια πεζοπορίας στο οροπέδιο Στρούμπουλα. Η ανησυχία ήταν έκδηλη, καθώς είχε πέσει το σκοτάδι, με τους Φινλανδούς που έχασαν τον προσανατολισμό τους να ειδοποιούν το 112 για βοήθεια. Άμεσα στήθηκε επιχείρηση από την πυροσβεστική υπηρεσία και έτσι η περιπέτεια είχε αίσιο τέλος. Ο περίπατος στη φύση εξελίχθηκε σε περιπέτεια για τρεις Φιλανδούς, οι οποίοι έχασαν τον προσανατολισμό τους ενώ έκαναν πεζοπορία σε περιοχή νοτιοδυτικά του οροπεδίου Στρούμπουλα. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα, την ώρα που έπεσε το σκοτάδι, με τους Φιλανδούς να καλούν την πυροσβεστική υπηρεσία μέσω του Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης 112. Άμεσα έσπευσαν στο σημείο 6 άνδρες με 2 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Κατά τις 7 ώρα το βράδυ δεχτήκαμε ένα τηλέφωνο μέσω του Πανευρωπαϊκού Αριθμού Ανάγκης 112 ότι κάποια άτομα έχουν αποπροσανατολιστεί ανατολικά του Στρούμπουλα. Εμείς κινητοποιηθήκαμε, δυστυχώς βέβαια το σήμα χάθηκε τα τηλέφωνά τους, αλλά ευτυχώς είχαν μια πληροφορία ότι κινούνταν κάπου σε μια μάντρα. Οι Φιλανδοί άναψαν φωτιά και έτσι οι άντρες της πυροσβεστικής κατάφεραν να τους εντοπίσουν γρήγορα στην επιχείρηση διάσωσης που στήθηκε ανήμερα των Χριστουγέννων. Γύρω στην περιοχή του Αστυρακίου πλησιάσαν τις δυνάμεις, όπου είδαμε και μια φωτιά από το βουνό, σαν σήμα των αγνωμένων για να πλησιάσουν οι δυνάμεις. Πλησιάζοντας, όντως εντοπίσαμε άμεσα, δεν υπήρχε δηλαδή κανένα πρόβλημα. Η επιχείρηση έλεξε πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, αν δεν είχαν ανάψει τη φωτιά, θα υπήρχε έτσι μια δυσκολία. Μετά υπήρχε ασφαλώς. Τώρα σκοτάδι ήταν, προχή άγνωση προς αυτούς. Δεν είχαν και σήμα τηλέφωνο, γιατί είχαν κατέβει σε χαμηλό υψόμετρο. Μάλλον εκδρομής από ό,τι μας είπαν. Γιατί είχαν αμάξει δικό του κάτω, τους οδηγείς στα αμάξια φύγανε μόνοι τους. Δεν υπήρξε πρόβλημα για την υγεία τους κανένα. Γύρω στις 8.30 το βράδυ, η περιπέτεια των τριών Φιλανδών είχε αίσιο τέλος, με τους ίδιους να επιστρέφουν με ασφάλεια στο όχημά τους υπό τη συνοδεία των πυροσβεστών. Κοκκίνησαν σήμερα οι δρόμοι των Χανίων από χιλιάδες Άι Βασίληδες που συμμετείχαν στο ένατο Σαν Ταράν, η μεγάλη φιλανθρωπική διοργάνωση που στηρίζει και ενισχύει το έργο ιδρυμάτων και συλλόγων που φροντίζουν παιδιά, αγκαλιάστηκε από τους Χανιώτες αλλά και από όλους τους κριτικούς άλλων περιοχών. Το ένατο Σαν Ταράν Χανίων έκλεισε με μια μεγάλη συναυλία, στην οποία ξεχωριστό χρώμα έδωσε ο Γιάννης Χαρούλης. Είχε χρώμα, ρυθμό και έντονο χαρακτήρα προσφοράς και αγάπης. Το ένατο Σαν Ταράν Χανίων αγκαλιάστηκε και φέτος από χιλιάδες Άι Βασίληδες που θέλησαν να ζεστάνουν τις καρδιές των παιδιών ιδρυμάτων της πόλης.
να είναι καλό που προσφέρουμε, γιατί και αυτά χρειάζονται τα παιδιά στήριξη και αγάπη και τα βοηθάμε έτσι. Ναι, και εμείς για διασκέδαση, αλλά και στηρίζουμε, είναι ωραίο που στηρίζουμε τα παιδιά από τον κόσμο. Οι δρόμοι κοκκίνησαν όπως ακριβώς επιθυμούσαν οι εμπνευστές της μεγάλης φιλανθρωπικής διοργάνωσης. Μεγάλη συμμετοχή, είμαστε πολύ χαρούμενοι, είναι ένα έργο, τα χρήματα αυτά δίνονται για ιερό σκοπό. Όμορφα, όμορφα. Είναι μια γιορτή αγάπης σήμερα και το μήνυμα που εκπέμπουμε είναι ότι διασκεδάζοντας βοηθάμε και τα παιδιά της πόλης μας. Είναι ένα θαύμα που επιτελείται με όλους εμάς και πιστεύω ότι βοηθάει όπως ξέρουμε όλοι πλέον, αλλά πρέπει να το θυμόμαστε αυτό γιατί είναι κάτι που αξίζει και το βλέπετε, το αντιγράφουν τώρα όλες οι πόλεις. Είμαστε πρώτοι να το ξέρετε αυτό, διότι χωρίς να το λέω με κινησμό, αλλά είναι ένα καλό παράδειγμα που αξίζει να το μιμούνται όλοι. Και ο Δήμος Χανιών είναι περήφανος για αυτή την προσφορά που κάνετε όλοι μαζί. Το λίγο που προσφέρει ο καθένας είναι πολύ για την πόλη μας και το χρόνο θα είναι ακόμα μεγαλύτερο. ΚΙΦΑΠ Μεγαλόχαρη, ΚΙΦΑΜΕΑ, ΕΛΕΠΑΠ, Σύλλογος Εθελοντικής Προσφοράς και Στήριξης Παιδιών και Ενηλίκων με Καρκίνο Ορίζοντας, είναι τα σωματεία για τα οποία χιλιάδες κριτικοί φόρεσαν τη στολή του Άι Βασίλη και έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης. Για καλό σκοπό, εγώ έρχομαι προσωπικά από το Ηράκλειο κάθε χρόνο και συγχαρητήρια για το, πρώτα για το σκοπό που το κάνετε και για όλη τη διοργάνωση. Στήριξη. Σε όλους όσους έχουν ανάγκη. Είναι η έκτη χρονιά που μπαίνω εγώ. Το Σανταράν είναι πάντα καταπληκτικό. Εγώ περνάω τέλεια και φυσικά μου αρέσει που υποστηρίζουμε και αυτές τις δράσεις. Η περιφέρεια μέσα από τα Χανιά της έχει ένα event μέσα στο χειμώνα, το οποίο μπορεί να το στηρίξει όχι μόνο η Κρήτη, αλλά μπορεί να γίνει ένα event που θα έρχονται από όλη την Ελλάδα. Όπως είναι η Απόκριες στο Ρέθμινο, όπως είναι άλλα. Το πάρτι άρχισε από το πρώτο γυμνάσιο Χανίων με γιορτινούς ρυθμούς αλλά και χορευτικά παιδιών που κέρδισαν τις εντυπώσεις. Το ένατο Σανταράν Χανίων έκλεισε με μια μεγάλη συναυλία του Γιάννη Χαρούλη που ερμήνευσε αγαπημένα τραγούδια χρωματίζοντας με τη φωνή του τη μεγαλύτερη φιλανθρωπική διοργάνωση της Κρήτης. Επιστροφή στο δελτίο μας. Καθοριστικό παράγοντα για την επιλογή της Κρήτης ως τον προορισμό των διακοπών τους παίζει για ένα σημαντικό ποσοστό τουριστών που ξεπερνά το 32% το φαράγγι της Αμαριάς. Έρευνα που πραγματοποίησε το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Φορέα Διαχείρισης Αμαριάς και Δυτικής Κρήτης και τη Διεύθυνση Δασών Χανίων έδειξε επίσης την σταθερά ανωδική πορεία της επισκεψιμότητας στο Δρυμό την τελευταία πενταετία. Σε ένα σημαντικό κεφάλαιο για την κρητική οικονομία αναδεικνύεται χρόνο με το χρόνο το φαράγγι της Αμαριάς, που όπως προκύπτει αποτελεί για μεγάλο αριθμό τουριστών βασικό κίνητρο για να επιλέξουν την Κρήτη για τις διακοπές τους. Το 32,3% των επισκεπτών που κλήθηκαν να αξιολογήσουν το πόσο τους επηρέασε η ύπαρξη του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς στην απόφασή τους, απάντησε πολύ ή καθοριστικά. Έχει μεγάλη σημασία η προβολή και μάλιστα, αν θέλετε, και προς οι τουριστικοί φορείς θα λέγανε προς νέες αγορές. Εγώ θα έλεγα προς επισκέπτες που δεν το είχαν σκεφτεί, δηλαδή σε περιοχές, αν θέλετε, και άλλες χώρες, πέραν τις ευρωπαϊκές χώρες που θεωρούνται πια πιο οικίες, δηλαδή και σε άλλες υπήρους που επισκέπτονται την Ελλάδα. Έρευνα που διενήργησε το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Φορέα Διαχείρισης Αμαριάς και τη Διεύθυνση Δασών Χανίων έδειξε ότι το φαράγγι της Αμαριάς καταγράφει σταθερά ανωδική τροχιά από το 2015 μέχρι σήμερα. Το σύνολο της πενταετίας, ο αριθμός των επισκεπτών έφτασε τις 744.315 άτομα. Είναι σημαντικό, ειδικά η αύξηση το τρέχον έτος, που ο νομός δοκιμάστηκε πάρα πολύ από τα πλημμυρικά φαινόμενα που γνωρίζουμε όλοι και όμως οι επισκέπτες έρχονταν αμέσως μόλις άνοιξε το φαράγγι.
4 στους 10 επισκέπτες, κυρίως αυτοί που έρχονται στην Κρήτη λόγω της ύπαρξης της Αμαριάς, δείχνουν έντονο ενδιαφέρον και για άλλες ορειβατικές διαδρομές της ευρύτερης περιοχής. Πάνω από 8 στους 10 επισκέπτες δήλωσαν απόλυτα ικανοποιημένοι, ενώ σχεδόν όλοι δήλωσαν ότι είναι πολύ πιθανό να προτείνουν σε φίλους και συγγενείς τους να επισκεφθούν και αυτοί την Κρήτη και τον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς. Βεβαίως δόθηκε και μια μεγάλη δημοσιότητα στις διεθνείς διακρίσεις, με δεδομένο ότι το 19 ή το έτος αξιολόγησης, επαναξιολόγησης της Σαμαριάς σε σχέση με το δίπλωμα Α κατηγορία του Συμβουλίου της Ευρώπης, που έχουμε τη μοναδικότητα να κατέχει μόνο η Σαμαριά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι με βάση τα στοιχεία για το 2019, που ο αριθμός των επισκεπτών ανήλθε σε 159.000, το χρηματικό ποσό που παραμένει στην τοπική οικονομία της περιοχής της Σαμαριάς φτάνει τα 7.451.950 ευρώ, ενώ στο σύνολο του νομού τα 12.622.500 ευρώ. Σημαντικό είναι επίσης ότι 8 στους 10 επισκέπτες δήλωσαν διατεθειμένοι να πληρώσουν μεγαλύτερο αντίτιμο εισόδου στον Εθνικό Δρυμό. Η Κάλια Πλατήραχου έφυγε από την Κρήτη και μετανάστευσε στην Ισπανία για να κάνει μεταμόσχευση νεφρού. Ουσιαστικά πήγε για να κερδίσει τη ζωή, της πίσω και τα κατάφερε. Είναι μια νέα γυναίκα πρότυπο δύναμης και θέλησης, η οποία μίλησε στην εκπομπή Ανδριανή και την Ανδριανή Αγγελιδάκη, που ταξίδεψε στη Βαρκελόνη για να τη συναντήσει. Ένα μοναδικό παράδειγμα δύναμης και θέλησης παρουσίασε η εκπομπή Ανδριανή με την Ανδριανή Αγγελιδάκη, που ταξίδεψε μέχρι τη Βαρκελόνη για να συναντήσει την Κάλια Πλατήραρχου. Μια νεαρή Ηρακλειώτισσα που πήρε κυριολεκτικά τη ζωή στα χέρια της. Εδώ ξαφνικά όλο αυτό αντιστράφηκε και ξαφνικά ο χρόνος κυλάει πιο αργά, πιο ήρεμα. Κυλάει αποκλειστικά κατευθυνόμενος από μένα. Θέλω να πω ότι ξυπνάω και κοιμάμαι με ένα πρόγραμμα που το ορίζω εγώ και το οποίο είναι σαν να γύρισε η κάμερα και να κοιτάει αποκλειστικά εμένα, και αυτό είναι μια φάση της ζωής μου που το απολαμβάνω, γιατί νομίζω το είχα ανάγκη κιόλας. Μετανάστευσε στην Ισπανία και κατάφερε σε χρόνο ρεκόρ να ξεπεράσει εμπόδια και γραφειοκρατία για να κερδίσει τη ζωή της πίσω. Μια ζωή που είχε κυριολεκτικά ανατραπεί όταν διαγνώστηκε με νεφρική ανεπάρκεια και ξεκίνησε τη δύσκολη και επίπονη διαδικασία της αιμοκάθαρσης. Δεν συμβιβάστηκε με τις ατελείωτες λίστες αναμονής για ένα αμόσχευμα. Ήξερα ότι η Ισπανία αυτή τη στιγμή είναι κορυφαία στην Ευρώπη και ίσως σαν μέγεθος χώρας και στον κόσμο στη δωρεά οργάνων. Καταλαβαίνεις λοιπόν, σε ένα από τα πιο μεγάλα νοσοκομεία της Βαρκελόνης, που είναι το σπιτάλι κλινίκ στο οποίο πήγα, ότι στην ομάδα ΑΒ που είμαι εγώ, ήμουν ο μοναδικός ασθενής. Δηλαδή, το νεφρό ήρθε και ήταν μόνο για μένα, δεν υπήρχε κάποιος άλλος. Το οποίο αμέσως σου δίνει περισσότερες πιθανότητες και καταλαβαίνεις και το πώς πάνε εδώ τα ποσοστά. Το δρόμο της άνοιξε το γεγονός ότι είχε ζήσει στην Ισπανία ως φοιτήτρια και δεν δυσκολεύτηκε να αποκτήσει ταυτότητα, ασφάλιση για να μπει άμεσα στη λίστα των μεταμοσχεύσεων. Τα προγνωστικά στην Ελλάδα πώς έχουν? Εγώ όταν μπήκα στην ομοκάθαρση ήμουν πάρα πολύ αισιόδοξη. Εγώ σε ένα χρόνο θα έχουν τελειώσει όλα. Πέρασε ο πρώτος, πέρασε ο δεύτερος. Και μετά άρχισα να ακούω και να καταλαβαίνω ότι είναι ένας μέσος όρος 5 με 8 χρόνια. Κάλια Πλατήραρχου μίλησε στην Ανδριανή Αγγελιδάκη με πολύ μεγάλη συγκίνηση για τη δότρια που της χάρισε τη ζωή, καθώς και για την οικογένεια και τους φίλους της, στέλνοντας πολύ ήχηρα μηνύματα για τη δωρεά οργάνων. Ευχαριστώ πάρα πολύ αυτή την κοπέλα, η οποία μου έδωσε το πιο σπουδαίο δώρο που μπορούσα να έχω. Έπειτα ευχαριστώ την οικογένειά μου, γιατί χωρίς τους γονείς μου αυτή τη στιγμή εγώ δεν θα μπορούσα να είμαι εδώ. Νιώθω τυχερή που εγώ είχα την ευκαιρία να έρθω εδώ. Δηλαδή, είχα δίπλα μου μια οικογένεια η οποία μου είπε: «Θες να πας στη Βαρκελόνη? Θα πας. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πετύχεις το στόχο σου». Θα μπορούσα να μην έχω τη δυνατότητα το να βρίσκομαι εδώ πέρα αυτή τη στιγμή. Οπότε αυτό θα τα κάνει τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα. Γιατί αυτή τη στιγμή θα πρέπει να είμαι ακόμα στην Ελλάδα και να κλείνω όπου να είναι τα 4 χρόνια στην ομοκάθαρση. Η Κάλια είναι ένας άνθρωπος θετικός, αποφασιστικός και ευγνώμων για όσα της φέρνει η ζωή. Δεν φοβάται τα δύσκολα, όπως απέδειξε αντιμετωπίζοντας μακριά από την οικογένειά της τη σύνθετη διαδικασία της μεταμόσχευσης. Συνήθως η πιο εύκολη απάντηση είναι όχι, δεν θέλω. Θέλω τον άνθρωπό μου να μπει έτσι όπως είναι, να μην τον πειράξετε.
Αν σκεφτείς όμως ότι ένας άνθρωπος μπορεί να σώσει μέχρι 10 ανθρώπους την ίδια στιγμή, εγώ νομίζω πραγματικά ότι δεν υπάρχει πιο σπουδαίο πράγμα. Το σώμα θα μπει έτσι κι αλλιώς εκεί. Τα όργανα όμως συνεχίζουν, η καρδιά δεν σταματάει να χτυπάει δευτερόλεπτο. Υπάρχει πιο σπουδαίο πράγμα από αυτό. Δηλαδή, εμένα αυτό το λέω και με ανατριχιάζει. Το ότι στην ουσία είναι σαν να μην έχει πεθάνει ο άνθρωπος. Συνεχίζει, απλά έχει μπει στο σώμα κάποιο άλλο. Σε πολλά σώματα. Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο αυτό το πράγμα για να το αγνοήσουμε τόσο και να. Δεν είμαστε καλά ενημερωμένοι, αισθάνομαι. Αυτό είναι. Ότι δεν είμαστε καλά ενημερωμένοι. Χριστούγεννα στα αποκαίδια των σπιτιών τους έκαναν δεκάδες κάτοικοι περιοχής στη Χιλή μετά την μεγάλη πυρκαγιά που σάρωσε την τουριστική αυτή πόλη. Στην Αυστραλία, εθελοντές διοργάνωσαν ένα χριστουγεννιάτικο γεύμα για τους πυροσβέστες που συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη με τα πύρινα μέτωπα. Από τη Μέση Ανατολή ως τον Ειρηνικό, εκατομμύρια κόσμου απείλαυσε ένα μοναδικό ουράνιο θέαμα, μια ξεχωριστή έκλειψη ηλίου. Σταύρος Μουντουφάρης μας ενημερώνει για αυτά τα θέματα. Σταύρο. Καλησπέρα, Νίκο, χρόνια πολλά. Και να ξεκινήσουμε από την Χιλή, όπου οι κάτοικοι στην πόλη Βαλπαραίσο έζησαν τον εφιάλτη από τον Παράδεισο, αποτελεί μια από τις πλέον τουριστικές πιο όμορφες περιοχές της Χιλής. Βρέθηκαν ξαφνικά στην κόλαση χριστουγεννιάτικα, όταν την Τρίτη ξεκίνησε μια μεγάλη φωτιά από βοσκοτόπια, εξαπλώθηκε ραγδαία σε κατοικημένες περιοχές. Τα σπίτια από ξύλο και στέγια από λαμαρίνες δεν αρέσαν να υπάρξουν φωτιά, με αποτέλεσμα 245 οικίες να αντιληφθούν στις φλόγες, να καταστραφούν ολοσχερώς, να κενωθεί ολόκληρη η περιοχή. 2.000 άνθρωποι να αναγκαστούν να κάνουν Χριστούγεννα μακριά από τα σπίτια τους, να φιλοξενηθούν σε κοινωνικές δομές και να περάσουν τις γιορτές μέσα στον θρήνο για τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής, όπως δηλώνουν χαρακτηριστικά, που μετατράπηκαν σε αποκαίδια. Η φωτιά δεν έχει τεθεί ακόμα σε πλήρη έλεγχο, αλλά δεν υπάρχει άλλος κίνδυνος για περισσότερες κατοικίες. Έχουν τραυματιστεί και 12 πυροσβέστες. Το δράμα των κατοίκων πάντως είναι ανίποτο. Τώρα, στην Αυστραλία, οι φωτιές από το Σεπτέμβριο δεν λένε να κοπάσουν. Οι άνεμοι συνεχίζουν να ενισχύονται, οι θερμοκρασίες να ανεβαίνουν, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα εκρηκτικό σκηνικό που συνεχίζει να απειλεί πολλές περιοχές, ακόμα και γύρω από το Σίδνεϊ. Και οι χιλιάδες πυροσβέστες, οι οποίοι δίνουν τη μάχη με τις φλόγες εδώ και τόσο πολύ καιρό, έκαναν μια μικρή ανάπαυλα όταν εθελοντές τους προσέφερα ένα χριστουγεννιάτικο γεύμα, έτσι για το καλό των ημερών, ένα πολύ πολύ μικρό διάλειμμα, προτού ρυθμούν ξανά στις φλόγες μαζί με τους ίδιους εθελοντές, οι οποίοι είχαν αυτήν την χριστουγεννιάτικη έκπληξη για τους ανθρώπους που δίνουν αυτήν την πολύ σκληρή μάχη εδώ και τόσο πολύ καιρό, και ήδη έσπεψαν να ευχαριστήσουν τους εθελοντές για τον αγώνα που δίνουν στο πλευρό τους, διότι χάρη σε αυτούς έχουν καταβληθεί τεράστιες προσπάθειες, όχι μονάχα για να σωθούν περιουσίες, αλλά και πάρα πολλά είδη της άγριας ζωής, τα οποία έχουν βρεθεί στο έλεος της πύρνης Λέλαπας, που συνεχίζει να κατακαίει τεράστιες εκτάσεις, ειδικά στη Νέα Νότια Ουαλία. Για να κλείσουμε με κάτι διαφορετικό, θα πάμε να δούμε το δακτυλίδι της φωτιάς, όπως αποκαλείται, την τελευταία έκλειψη ηλίου του 2019, δακτυλιοειδής όπως περιγράφεται. Ξεκίνησε από την Σαουδική Αραβία τα ξημερώματα και συνέχισε την εντυπωσιακή της διαδρομή, το μονοπάτι της έκλειψης όπως λέγεται, περνώντας από τους πιο σημαντικούς τροπικούς παραδείσους της Ασίας, από τη Σρι Λάνκα ως τη Σιγκαπούρη, στη Βόρεια Αυστραλία. Οι εικόνες πραγματικά μοναδικές. Η προηγούμενη της έκλειψης ήταν στις 2 Ιουλίου ήταν ορατή μόνο από τη Νότια Αμερική. Η επόμενη είναι στις 14 Δεκεμβρίου του 2020 και θα είναι ορατή από τη Νότια Χιλή, την Αργεντινή, την Νοτιοδυτική Αφρική και την Ανταρκτική. Οι κάτοικοι και επισκέπτες των περιοχών αυτών θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν αυτό το μοναδικό ουράνιο φαινόμενο. Μάλιστα, Σταύρο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Θα συνεχίσουμε βέβαια με ειδήσεις από την διεθνή επικαιρότητα. Εν μέσω της εσωκομματικής προεκλογικής εκστρατείας για την ηγεσία του κόμματος του Νετανιάχου, φυγαδεύτηκε σε καταφύγιο λόγω ρουκέτας που εκτοξεύθηκε από τα Παλαιστινιακά εδάφη. Χριστουγεννιάτικα επεισόδια τώρα στο Χονγκ Κονγκ, την ώρα που οι διαδηλωτές ετοιμάζονται να κάνουν ποδαρικό στη νέα χρονιά με μεγάλες κινητοποιήσεις.
Επεισοδιακή ήταν η εκδήλωση στα πλαίσια της προεκλογικής εκστρατείας του Μπενιαμίν Νετανιάχου εν ώψη της εσωκομματικής διαδικασίας για την ηγεσία του Λικούντ. Μια ρουκέτα με στόχο την πόλη Άσκελον του Ισραήλ, η οποία εκτοξεύθηκε από τη λωρίδα της Γάζας, ανάγκασε την ασφάλεια του Νετανιάχου να τον οδηγήσει εσπευσμένα σε καταφύγιο. Ο Ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε τη ρήψη της ρουκέτας στην πόλη που βρίσκεται σε απόσταση 12 χιλιόμετρων από τον Παλαιστινιακό φύλακα, σημειώνοντας ότι τελικά κατερρίφθη από το Ισραηλινό αντιαεροπορικό σύστημα. Οι Ισραηλινά τηλεοπτικά πλάνα μετέδωσαν τις σκηνές όπου διέκρινε τον Νετανιάχου να απομακρύνεται από την σκηνή συνοδευόμενος από σωματοφύλακες. Σύμφωνα με τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, μεταφέρθηκε σε ένα καταφύγιο αφού είχε σαν οι Σέλληνες συνέγερμου για ρουκέτες για να επιστρέψει αργότερα στην εκδήλωση όταν πέρασε η μπόρα. Είναι το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό από την εμφάνιση του Νετανιάχου το Σεπτέμβριο στην πόλη Αστόδη. Είχε διακοπεί για λίγο από τις Σέλληνες συναγερμού. Η βία αναζωοποιηθήκε στη Γάζα μετά τη δολοφονία από το Ισραήλ του Μπάχα Αμπού Αλάτα, ενός διοικητή του Ισλαμικού Τζιχάτ που κατηγορήθηκε ότι είχε δώσει εντολή για την επίθεση στην Αστόντ. Λίγες ώρες αργότερα, οι Ισραηλινά μαχητικά έπληξαν στόχους της οργάνωσης Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοινώθηκε από το Ισραηλινό επιτελείο μέσω Twitter τις πρώτες πρωινές ώρες. Σημειώνεται ότι το Λικούντ, το δεξιό κόμμα, στο οποίο νίκη ο Νετανιάχου, αναδεικνύει σήμερα σε κάλπες τον ηγέτη που θα οδηγήσει σε νέες πρόορες εκλογές της Δευτέρας Μαρτίου τη χώρα. Η πιθανότερη έκβαση της ψηφοφορίας θεωρείται η επανεκλογή του Νετανιάχου στην ηγεσία του Λικούντ. Ο μοναδικός αντίπαλος του, ο Γκιντεόν Σαρ, αυτοπροβάλλεται ο πιο ακέραιος και πιο έντιμος από τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό. Η κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ καταδίκασε τα βία επεισόδια που σημειώθηκαν την παραμονή του Χριστουγέννου στο Ασιατικό Χρηματοπιστωτικό Κέντρο, με την αστυνομία να κάνει χρήση χημικών, σπρέι πιπεριού και εκτοξευτήρο νερό για να διαλύσει τους διαδηλωτές. Οι διοργανωτές των κινητοποιήσεων πάντως σχεδιάζουν μεγάλη συγκέντρωση την πρώτη μέρα της νέας χρονιάς. Μέχρι και η λίμνη των Κύκνων συμμετέχει στις απεργιακές κινητοποιήσεις στη Γαλλία. Δείτε το πώς στο βίντεο που ακολουθεί, όπως επίσης απολαύστε τον Πούτιν να παίζει χόκεϊ επιπάγου και ρομπότ στη Νέα Υόρκη που στολίζουν ακόμα και χριστουγεννιάτικα δέντρα. Μια διαφορετική νότα από τις συνηθισμένες στις αντιδράσεις για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση του Γάλλου Πρόεδρου Μανουέλ Μακρόν προκάλεσε αίσθηση. Ο λόγος για την πρωτοβουλία της ορχήστρας και των χορευτών της Όπερας του Παρισιού που βρίσκονται και αυτοί σε απεργία εδώ και τρεις εβδομάδες, πρότωσαν μια δωρεάν υπαίθρια παράσταση της λίμνης των Κύκνων του Τσαϊκόφσκι. Η παράσταση, η οποία δόθηκε από τους ήχους της Συμφωνικής Ορχήστρας του Παρισιού με φόντο πάνω που έγραφαν απεργία και ο πολιτισμός σε κίνδυνο, κρατήσει 20 λεπτά, ενώ την παρακολούθησαν εκατόντα περαστικοί. Όπως δήλωσε μια από τις μπαλαρίνες, ξεκινάμε το παλέτο στην ηλικία των 8 και μέχρι το τέλος των εφηβικών μας χρόνων έχουμε επαναλαμβανόμενους τραυματισμούς. Μόλις φτάσουμε τα 42, πάσχουμε ήδη από αρθρίτιδα, κατάγματα, κύλες και άλλα. Από το 17ο αιώνα και μέχρι σήμερα, οι μπαλαρίνες της κρατικής όπερας της Γαλλίας συνταξιοδοτούνται στα 42, δύο δεκαετίες νωρίτερα από το μεσοεργαζόμενο. Αν περάσει ο νόμος Μακρόν, θα συνταξιοδοτούνται στα 64. Είναι δύσκολο να κρατήσουμε ένα επίπεδο αρτιότητας μέχρι τα 42, αλλά στα 64 γίνεται αδύνατον, δηλώνει η καλλιτέχνης, δίνοντας το στίγμα αυτής της πρωτοποριακής διαμαρτυρίας. Σε νυχτερινό αγώνα χόκκι επί πάγου, ο οποίος οργανωθήκε στην Κοκκινή Πλατεία στη Μόσχα, συμμετείχε τα Χριστούγεννα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, φορώντας όπως πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις τη φανέλα με το αγαπημένο του 11. Στην ομάδα του συμμετείχαν επίσης ο Υπουργός Άμυνας, πρώην αστέρες του χόκκι και άλλοι παίκτες. Μεταξύ της ομάδας των αντίπαλων του βρίσκονταν ο κυβερνητής της πόλης Τούλα και τρεις επιχειρηματίες. Η Λίγκα Νυχτερινού Χόκκι δημιουργήθηκε το 2011 έπειτα από πρωτοβουλία του Πούτιν και διάσημων παίκτων με στόχο να αυξηθεί το ενδιαφέρον των πολιτών για το συγκεκριμένο άθλημα. Τα ρομπότ δεν σταματάνε να μας εκπλήσουν όσο η τεχνολογία προχωράει. Η τεχνητή νοημοσύνη κερδίζει έδαφος και τα μηχανικά δημιουργήματα του ανθρώπου αποκτούν όλο και μεγαλύτερη νοημοσύνη. Ρομπότ δια πάσαν χρήση ακόμη και για το στολισμό του χριστουγεννιάτικου δέντρου. Λοιπόν, μην ξαφνιάζεστε. Στη Νέα Υόρκη, ένα πολυκατάστημα αποφάσισε να βάλει τα ρομπότ να επιδείξουν τις ικανότητές τους και σε αυτόν τον τομέα. Βάζοντας 11 ρομπότ σε 16 βιτρίνες του, να διακοσμούν χριστουγεννιάτικα δέντρα, να παίζουν μουσική και να λένε χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Ο κόσμος μπορούσε να αντιλεπιδράσει με κάποια από αυτά, ενώ αν ήθελε είχε τη δυνατότητα να σερβιριστεί καφέ από τα ρομπότ που είχαν αναλάβει αυτή τη δουλειά. Η δράση του ρομπότ παρακολουθούνταν με προσοχή από τους αρμόδιους ώστε να αποφευχθεί ο οποιοσδήποτε κίνδυνος της λειτουργίας. Και όσο για το στόχο αυτής της πρωτοβουλίας ήταν να δείξει στον κόσμο τι μας περιμένει στο μέλλον, όσο τα ρομπότ θα μπαίνουν πιο δυναμικά στη ζωή μας. Καλησπέρα σας και χρόνια σας πολλά. Αυτή την ώρα για την Ευρωλίγκα στο μπάσκετ στο Κλειστό του Άκα, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Ρεάλ Μαδρίτης. Αύριο στο Παλάου Μπλαουγκράνα της Βαρκελόνης, δοκιμασία για τον Ολυμπιακό κόντρα στην Μπαρτσελώνα. Δεν υπάρχει αυτή την εβδομάδα αγωνιστική για το Champions League, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ και το Περιστέρι που παίζουν σε αυτή την διοργάνωση, ούτε για τον Προμηθέα Ευρωπαϊκή υποχρέωση. Σε ποδοσφαιρικό επίπεδο, ημέρα ξεκούραση τις τελευταίες ημέρες για τις ομάδες της Κρήτης. Ο Νόφι βέβαια επιστρέφει
επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις και εμείς θα κλείσουμε με ένα θέμα που αφορά στο άθλημα της πάλης, καθώς πραγματοποιήθηκε η ετήσια γιορτή του Μίνωα, του πρωταθλητή Κρήτης στην Ελληνορωμαϊκή πάλι και όχι μόνο, μια γιορτή που έγινε παρουσία του Ολυμπιονίκη Κωνσταντίνου Θάνου και υπήρξαν βραβεύσεις κυρίως για τα παιδιά του συλλόγου. Ο πρωταθλητής Κρήτης στην πάλη Μίνωας γιόρτασε το τέλος μιας υπέροχης χρονιάς. Το 2019 χάρισε στον σύλλογο 2 τετραετής θέση στο ομαδικό στην Ελλάδα, την κατάκτηση του Παγκρήτου πρωταθλήματος καθώς και πολλά πανελλήνια μετάλλια. Με αφορμή λοιπόν τις παραπάνω επιτυχίες διοργανώθηκε μια όμορφη γιορτή όπου στο επίκεντρο ήταν οι αθλητές του και βέβαια ο Κώστας Δαμιανάκης που διεκδικεί την πρόκρισή του στην Ολυμπιάδα του Τόκιο. Έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας τον πρώην πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας της πάλης, τον Ολυμπιονίκη, τον Κώστα Θάνο, ο οποίος εκτός από συγκλονιστικός αθλητής, εκτός από Ολυμπιονίκης, είναι και ο αναμορφωτής της Ελληνικής πάλης, καθότι όταν ανέλαβε πρόεδρος την εποχή της κρίσης, συμμόρφωσε τα κακό σχήμενα, μας έκανε μεγάλη τιμή που ήρθε, όπως και άλλοι επίσημοι προσκεκλημένοι. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε έτσι όπως είμαστε, δηλαδή να μεγαλώνει η οικογένεια του Μίνωα. Είμαστε ήδη μια αρκετά μεγάλη οικογένεια. Προχωράμε σταθερά. Πράγματι, έχουμε 2 εκδηλώσεις στον χρόνο αγωνιστικές. Το Παγκρίτιο Πρωτάθλημα Ελληνορωμαϊκής Πάλης και το Παγκρίτιο Πρωτάθλημα Ελευθέρας Πάλης που γίνεται στον Άγιο Νικόλαο και στο Ρέθυμνο, που και οι 6 σύλλογοι συμμετέχουν με πάρα πολλές δεκάδες, εκατοντάδες αθλητές. Και συνενώνονται μεταξύ τους με σκοπό την ανάπτυξη, τη διάδοση του αθλήματος όσο μπορούν περισσότερο. Ο Μίνωας είναι ένας ιστορικός σύλλογος. Ο Δημήτρης ο Χριστόφορος, αυτός που ξεκίνησε όχι μόνο το σύλλογο το Μίνωα, την πάλι στην Κρήτη από το 1980 αν θυμάμαι καλά, συνεχίζει σήμερα και μέσα από τη δουλειά τη δικιά του έχει πάρει τα σκήτρα πλέον και τη σκητάλη ο γιος του, ο Κώστας ο Χριστόφορος. Κάνω εξαιρετική δουλειά, δεκάδες παιδιά, εκατοντάδες αθλητές. Πολύ δύσκολο για ένα σύλλογο περιφερειακό όπως είναι εδώ στην Κρήτη. Έχουν πάρα πολλά παιδιά και πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Από τους εφήβους του Μίνωα βραβεύτηκαν ο Δαμιανάκης Κωνσταντίνος, Σπυριδάκης Εμμανουήλ και Παπαδάκης Νικόλαος. Από τους παμπέδες, ο Μουζουράκης Ηλίας, Μαρεδάκης Κωνσταντίνος, Βασάλος Γεώργιος, Μπουζουνιαράκης Γρηγόριος, Βουγιατζής Γεώργιος, Λιδωριανάκης Ιωάννης, Χαλκίτης Κωνσταντίνος, Καλέργιος Κωνσταντίνος και Μαρεδάκης Ιωάννης. Ο Δαμιανάκης ο Κώστας. Εμείς σαν νεακοί δεν φιλοξενούμε κάποιο σωματείο σε εγκαταστάσεις μας προπονητικά, όμως είμαστε ανοιχτοί, είναι κάτι το οποίο το θέλουμε, το συζητήσαμε εδώ και με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας και με την οικογένεια. Θέλουμε όποτε μας δοθεί ευκαιρία από κοινού να οργανώσουμε μια εκδήλωση, διότι γνωρίζουμε όλοι ότι πάλι ίσως είναι το πιο ιστορικό και το πιο αρχαίο άθλημα, έχει ξεκινήσει από τη χώρα μας, από την πατρίδα μας. Νομίζω ότι πρέπει να το ενισχύσουμε και πρέπει και να το διαφημίσουμε. Επίσης απονεμήθηκαν τιμητικές πλακέτες στον αντιδήμαρχο Μαλεβιζίου Γιώργο Πετούση για την προσφορά του στον αθλητισμό, στον δημοσιογράφο της Κρήτη TV και της εφημερίδας Νέα Κρήτη Γιώργο Μημίκο, καθώς και στον Ολυμπιονίκη Κωνσταντίνο Θάνο για την προσφορά του στην ελληνική πάλη. Είναι η μεγαλύτερη ίσως τιμή από τότε που ξεκίνησα τη δημοσιογραφία, γιατί ασχολήθηκα περισσότερο με το ποδόσφαιρο, με το μπάσκετ, αλλά όταν σε τιμούν από το αρχαιότερο άθλημα, το γνήσιο ελληνικό άθλημα της πάλης, πραγματικά είναι συγκινητικό και μου δίνει δύναμη να συνεχίσω να παλεύω, γιατί τη λέξη παλεύω τη λέμε σε όλα μας, στη ζωή ό,τι και μας τύχει. Απλά θα πω ξανά ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένεια Χριστόφορου, γιατί μου έδωσε τη δυνατότητα με τον Δημήτρη και τον Κώστα να κάνω τις πρώτες αθλητικές ιστορίες που μου έφεραν μια βράβευση στη συνέχεια από τον ΣΑΤΟ Σύλλογο στην Αθήνα, τον δημοσιογράφο, τον σύνδεσμό μας. Μου έφεραν γούρι, δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό. Από τότε συνέχισα 5 χρόνια τις αθλητικές ιστορίες στη Νέα Κρήτη. Αφιερώσω αυτή την βράβευση σε όλους τους ανθρώπους του αθλητισμού, όπως κάνω κάθε φορά που με επιτρέψετε στους παππούδες και τις γιαγιάδες μου και ψηλά που βλέπουν και μου έκαναν μικρασιάτικο και κριτικό μαζί και στους ανθρώπους
γονείς μου και όλους τους δικούς ανθρώπους που ήρθαν. Χρειαζόμαστε έναν Άγιο Βασίλη και με κάθε δώρο αγάπης που προσφέρετε στα ΑΒ δίνουμε το αντίστοιχο ποσό στην Τράπεζα Τροφίμων. Καλές γιορτές σε όλους. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.